Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η χρονική περίοδος που βρισκόμαστε είναι ιδιαίτερα σύνθετη και περίπλοκη. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή μας βρίσκονται σε μια πολύ επικίνδυνη καμπή. Διαμορφώνουν εξίσου επικίνδυνες καταστάσεις τόσο για τον ελληνικό όσο και τους λαούς της περιοχής. Η πανδημία θερίζει. Οι χιλιάδες νεκροί, οι διασωληνωμένοι, οι τσακισμένοι για όλη τους τη ζωή ξεσκεπάζουν με τραγικό τρόπο την κατάδεια στο δημόσιο σύστημα υγείας, τις δραματικές ελλείψεις ακόμη και σε στοιχειώδη μέτρα προστασίας του λαού. Οι εργαζόμενοι καθημερινά μετράνε απώλειες στα εργασιακά τους δικαιώματα, στους μισθούς τους. Τα λαϊκά νοικοκυριά στενάζουν από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Όλα αυτά δεν έτυχαν. Είναι τα αποτελέσματα μιας στιγμής απάνθρωπης πολιτικής. Της πολιτικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και όλων των κυβερνήσεων που προηγήθηκαν. Οι ευθύνες όλων τους είναι τεράστιες. Σε αυτές τις συνθήκες, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μαζί με την ΚΝΕ επιλέγουν για μια ακόμη φορά να βρεθούν δίπλα στους νέους που υπηρετούν τη θητεία τους με τις ιδιαίτερα επιβαρημένες συνθήκες διαβίωσης. Δίπλα σε αυτούς που ετοιμάζονται επίσης να καταταγούν, δίπλα στις οικογένειές τους. Το τετραήμερο 14 με 18 Απρίλιου που διανύουμε, η συμπαράσταση αυτή εκφράζεται μπροστά στις πύλες των στρατοπέδων σε όλη την Ελλάδα. Μετατρέπονται σημειολογικά αυτές οι δίωδοι σε συμβολικά κανάλια επικοινωνίας μαζί τους. Ας περάσει η φωνή όλων μας μέσα σε κάθε στρατόπεδο και ας ακούσουμε και τη δική τους. Ας κάνουμε αυτό που καμιά διαταγή, καμιά μάτρα στρατοπέδου δεν μπορεί να εμποδίσει. Ας τους στείλουμε το μήνυμα. Σας στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ακούμε τη φωνή σας, τις αγωνίες σας, τους προβληματισμούς σας, τις διαμαρτυρίες σας. Θέλουμε και μπορούμε τη φωνή σας να τη μετατρέψουμε σε αιτήματα πάλης μέσα στο εργατικό και φοιτητικό κίνημα, μέσα στο λαϊκό κίνημα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι κάθε στρατιώτης, κάθε ναύτης και σμιγίτης, ξεκινώντας τη θητεία του, δεν είναι ένα άδειο πουκάμισο. Έχει χτίσει μέσα του συγκεκριμένες κοινωνικοπολιτικές και πολιτισμικές θέσεις και αντιλήψεις. Είναι τα πολύτιμα στοιχεία που απαιτούμε και την απέτησή μας την κάνουμε αγώνα να γίνονται σεβαστά στη διάρκεια της θητείας του. Μπορεί να είναι πλέον κοινότυπο, αλλά θα το επαναλάβω για μια φορά ακόμη. Οδηγός κάθε στρατευμένου πρέπει να είναι η συνείδηση ότι στη διάρκεια της θητείας του τα δακιώτα δικαιώματά του δεν σταματούν στις πύλες του στρατοπέδου. Είναι κυρίαρχη σημασία και σε αυτό το κομμάτι της ζωής του να διαφυλάξει και να διατηρήσει την προσωπική και κοινωνική του συγκρότηση. Ο κάθε στρατευμένος αποτελεί μια προσωπικότητα υποδιαμόρφωση και η στρατιωτική θητεία του είναι ακριβώς μια διαδικασία ορίμανσης. Είναι μια περίοδος που διαμορφώνει στάση ζωής. Ο κάθε ένας και όλοι μαζί αποτελούν το πολύτιμο κομμάτι της αμέσως επόμενης βάρδιας της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Η εμπειρία της θητείας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελέσει μια τραυματική περίοδο της ζωής του. Μια περίοδο που θα χωνιαστεί, θα καταχωνιαστεί, θα διαγραφεί. Είναι ανάγκη αυτή η εμπειρία να ενσωματωθεί κριτικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του κάθε στρατευμένου. Να μετουσιωθεί σε θετική δημιουργικότητα, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι συλλογικές ικανότητες της εργατικής τάξης για να παλεύει από πιο προωθημένες θέσεις. Φίλοι και σύντροφοι που σήμερα υπηρετείτε τη θητεία σας, οι μάτρες των στρατοπέδων που ήδη βρίσκεστε ή θα βρεθείτε αύριο δεν σας αποσπυρώνουν από την αληθινή ζωή. Είναι η ζωή που κλείνει μέσα τα όνειρά σας, τους προβληματισμούς σας, την αγωνία της οικογένειάς σας, αλλά και τον αγώνα τους
για να καλύψουν τις ανάγκες του καθενός σας. Είναι η δική σας ζωή, όπως είναι και δική σας υπόθεση το να σταθείτε απέναντι στο θράσος της κυβέρνησης, όταν μετά τις παράτες της ορκομοσίας σας λέει στους γονείς σας και τώρα έχετε, δεν έχετε, βάλτε το χέρι βαθιά στη τσέπη. Κάνουν ότι δεν βλέπουν τα απόμενα της αντιλαϊκής πολιτικής, την ανεργία, τα μεροκάματα της πείνας, την αβάσταχτη φορολογία, την πανάκριβη δωρεάν κατά τα άλλα παιδεία ή τη στήριξη και των άλλων άνεργων παιδιών που έχουν γονατίσει τα λαϊκά νοικοκυριά. Η κυβέρνηση ξεδιάντροπα δίνει στον κάθε στρατευμένο για να καλύψει τις ανάγκες λογισμού και άλλων ειδών που δεν τους χορηγούνται. Το φαγητό και τον αγχωμένο καφέ της εξόδου, τα εισιτήρια να κινείται ένα ολόκληρο χρόνο και πολλά άλλα, το ηλικιώδες ποσό των 8,62 ευρώ το μήνα. Και αν αυτό, ακούγοντάς το, αντιλαμβάνεστε σαν μια κυβερνητική πρόθεση ευθελισμού κάθε έννοιας αξιοπρέπειας, έτσι ακριβώς είναι. Πρόσφατα αυξήθηκε η θητεία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και η ΚΝΕ αντιτάχθηκαν δυναμικά σε αυτή την κίνηση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Εκφρασμένος στόχος και αφορμή ήταν η ενίσχυση του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων μπροστά στην τουρκική επιθετικότητα. Η αλήθεια είναι ότι η αύξηση αυτή, όπως και τα υπόλοιπα μέτρα, εξοπλιστικά, προσλήψεις επαγγελματιών, οπτικών και άλλα, είναι ενταγμένα σε ένα σύνολο κυβερνητικών σχεδιασμών που προτεραιότητά τους δεν έχουν την άμυνα του ελληνικού λαού και της χώρας. Προτεραιότητά τους είναι η υλοποίηση μέτρων καθορισμένων με αυστηρά νατοϊκά κριτήρια. Οι αλλαγές στη δομή των ενόπλων δυνάμεων σημαίνουν ταυτόχρονα και ισχυροποίηση της νότιας πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Σημαίνουν αύξηση της υπεριαλιστικής ικανότητας για ληστικές επεμβάσεις εναντίον λαών σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, οι υπεριαλιστές του ΝΑΤΟ κάνουν μνημόσυνο με ξένα κόλληβα και με τελετάκι την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ ξεσκεπάζει αυτή την προσπάθεια εξαπάτησης του λαού και των στρατευμένων. Την ίδια στιγμή που στο Αιγαίο ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη αναχαιτίζουν αντίστοιχα τουρκικά, στη διάρκεια ανατοϊκών ασκήσεων Έλληνες και Τούρκοι πιλότοι συνεργάζονται στενά, πετώντας ο ένας δίπλα στον άλλον, καλύπτοντας ο ένας πριν τον άλλον. Η κυβέρνηση ας σταματήσει επιτέλους την κοροϊδία. Σύντροφοι και συντρόφισσες, η θητεία ακόμη και σήμερα, και είναι πολλά τα παραδείγματα που το επιβεβαιώνουν, αξιοποιείται από το καπιταλιστικό σύστημα προκειμένου να μπολιάσει τις συνειδήσεις των νέων ανθρώπων αντιδραστικές θεωρίες. Είναι δεδομένο ότι όσο οι στρατευμένοι διεκδικούν λύσεις στα προβλήματά τους, όσο συζητούν και παίρνουν θέση για τις εξελίξεις, όσο στέκονται κριτικά απέναντι στην καθημερινότητα του στρατώνα, τόσο πιο συχνά αντιμετωπίζουν λογικές όπως «εδώ είναι στρατός και αυτά ξεχάστε τα». Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ σήμερα, από εδώ, όπως και από πολλά άλλα στρατόπεδα σε όλη την Ελλάδα, στέλνουμε στους στρατευμένους μας το μήνυμα «μην μασάτε». Με το κεφάλι ψηλά διεκδικήστε τα δικαιώματα της αληθινής ζωής, της αξιοπρέπειας, του σεβασμού, της διασφάλισης, της υγείας σας και μέσα στους στρατώνες. Το οφείλετε στον εαυτό σας, στους γονείς σας, στο λαό από όπου προέρχεστε. Είστε εκεί ή θα βρεθείτε αύριο στρατευμένοι μόνο για να προασπίσετε την αδαφική ακεραιότητα της χώρας, να υπερασπιστείτε τα κυριαρχικά δικαιώματα και όχι να συνεισφέρετε στην ενίσχυση της λιποσυμμαχίας ή να στηθείτε απέναντι στους εργαζόμενους, τους νεολαίους, το λαό, όπως απαιτεί το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι. Για άλλη μια φορά στέλνουμε το μήνυμα. Δεν είστε μόνοι. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, οι εργαζόμενοι, οι φοιτητές,
ο λαός μας βρίσκονται δίπλα σας. Σας στηρίζουν και το γνωρίζετε, όπως το γνωρίζει και η κυβέρνηση. Όχι στην αύξηση της θητείας. Εμβολιασμός όλου του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και εξασφάλιση επαρκών μέτρων υγιεινής. Καλή δύναμη στο υπόλοιπο της θητείας σας.